Πάμε τώρα στο θέμα. Έκανα αναφορά στην αρχή της εκπομπής. Πραγματοποιήσαμε κάποια τηλέφωνα το πρωί με φαρμακοποιούς και της Κρήτης και της Ελλάδας γενικά. Και τι προέκυψε, ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, για να είμαι ακριβής, τους τελευταίους μήνες, καταγράφεται μία διαφορία των κριτικών, στην Κρήτη θα εστιάσουμε, στο κομμάτι των μασκών και των αντισηπτικών. Εάν πραγματοποιούσαμε 2 χρόνια πίσω την συγκεκριμένη συζήτηση, το περιεχόμενό της θα ήταν τελείως διαφορετικό, καθώς είχαμε καταγράψει ρεπορτάζ στο επίκεντρο του οποίου κυριαρχούσε η έλλειψη και σε μάσκες και σε αντισηπτικά. Ποιο είναι το βασικό συμπέρασμα? Ότι κάπως έχουμε ξεχάσει τους κινδύνους της πανδημίας. Ότι κάπως έχουμε ξεχάσει τους κινδύνους που ελοχεύουν καθημερινά για την υγεία μας στο μέτωπο της καθημερινότητας. Πάμε να συνδεθούμε με τον κύριο Αριστοτέλη Σκουντάκη, είναι ο πρόεδρος Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου. Την καλησπέρα μας, κύριε Σκουντάκη, πώς είστε? Καλησπέρα, κύριε Παναγιώτοπουλε. Να επιβεβαιώσετε λίγο το ρεπορτάζ μας σε πρώτη φάση. Ναι, αυτό που αναφέρετε σαν εικόνα και στα φαρμακεία μας είναι νομίζω καθαρή πλέον, ότι ο κόσμος είναι σαφώς κουρασμένος και δεν είναι τόσο πλέον προσεκτικός όσον αφορά τα μέτρα προστασίας, όσον αφορά τις μάσκες, τη χρήση της μάσκας και του αντισηπτικού. Αυτό δεν μας έχει προβληματίσει και εμάς, αλλά από εκεί και πέρα κατανοούμε την όλη δύσκολη περίοδο που περάσαμε και πώς έχει αυτή διαμορφώσει πλέον τη συμπεριφορά του κόσμου, ο οποίος δεν μπορεί να είναι τόσο τυπικός όσο στην αρχή της επιδημίας ή στο μέσον της επιδημίας. Αυτό που συνιστούμε σε όλους είναι, και παρακαλώ όλους, να χρησιμοποιούν μάσκα οπωσδήποτε, τουλάχιστον μέσα σε κλειστούς χώρους, και όταν έρχονται σε επαφή με πολύ κόσμο ή με τους οικείους τους, να προστατεύουν με αυτόν τον τρόπο και τον εαυτό τους και τους δικούς τους. Ερώτηση από την εικόνα που έχετε. Καθημερινή εικόνα, είστε επαγγελματίας, μάλιστα σε κεντρικό σημείο του Ηρακλείου. Πώς είναι αυτοί οι οποίοι έρχονται στην επιχείρησή σας φορώντας μάσκα? Ελάχιστοι, αν λάβουμε υπόψη μας μάλιστα ότι τα φαρμακεία είναι ένας από τους λίγους υγειονομικούς χώρους όπου η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική. Ναι. Δεν έχει σταματήσει η υποχρεωτικότητα της χρήσης της μάσκας στα φαρμακεία, και γι' αυτό και οι φαρμακοποί και οι εργαζόμενοι σε αυτά φοράνε όλοι μάσκα. Και είναι υποχρεωμένοι και αυτοί οι οποίοι μπαίνουν στο φαρμακείο να φορούν μάσκα. Από αυτούς λοιπόν, ελάχιστοι πλέον εισέρχονται με μάσκα στο φαρμακείο και συνήθως μετά από δική μας σύσταση τη χρησιμοποιούν. Είναι εμφανές ότι ο κόσμος έχει βαρεθεί, έχει ξεχάσει, έχει αδιαφορήσει πλήρως για όλο αυτό το θέμα της προστασίας με τη μάσκα. Και άντε τώρα να τους πείσεις ότι οι κίνδυνοι ελοχεύουν καθημερινά και ότι θα πρέπει η νοοτροπία στο κομμάτι της προσωπικής, έτσι, ατομικής ευθύνης θα πρέπει να διασφαλιστεί και να μην ατονίσει κατά κάποιο τρόπο. Δεν θέλω να είμαι αυστηρός με τον κόσμο σε καμία περίπτωση, απλά θέλω να υπενθυμίσω ότι και ο κορονοϊός και η γρήπη αυτή τη στιγμή εξακολουθούν να υπάρχουν. Δεν είναι τα πράγματα τόσο δραματικά όσο ήταν στην αρχή της επιδημίας, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν αυτές οι δύο ιώσεις μέσα στην κοινότητα και επομένως ελοχεύουν κίνδυνοι για όλους και ειδικά για αυτούς οι οποίοι έχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Ξέρετε, δεν είναι μόνο ο κορονοϊός. Είμαι σίγουρος, είστε επαγγελματίας στο τομέα υγείας και ξέρετε καλύτερα από τον καθένα ότι μία μάσκα σε προστατεύει πέρα από τον κορονοϊό και για τη γρήπη, έτσι δεν είναι, και για τις ιώσεις. Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή είχαμε τουλάχιστον μέχρι πρότινος μία έξαρση στα περιστατικά γρήπης. Σήμερα διαβάζοντας τα τελευταία νέα βλέπω ότι οι δείκτες για τη γρήπη αρχίζουν σιγά σιγά και υποχωρούν, και αυτό είναι ένα καλό μήνυμα, αλλά από εκεί και πέρα, επειδή έχουμε μπροστά μας το μισό χειμώνα και τον Μάρτιο, οι οποίοι μήνες είναι επικίνδυνοι για να έχουμε πάλι έξαρση αυτής της γρήπης αλλά και άλλων ιώσεων. Μάλιστα. Θέλω να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν είμαστε σε εσωτερικούς χώρους. Επιμένω γι' αυτό, γιατί είναι πολύ πιο εύκολο να μεταδώσουμε αυτές τις ιώσεις σε κλειστούς χώρους και σε άμεση επαφή με άλλους ανθρώπους παρά στους εξωτερικούς χώρους, όπου αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τόσο μεγάλος κίνδυνος. Μάλιστα. Να το έχουμε στο μυαλό μας, στην άκρη του μυαλού μας, ότι έστω και αυτή την περίοδο καλό είναι να προστατεύουμε με τη χρήση της μάσκας και τον εαυτό μας και οποιονδήποτε άλλο. Κύριε Σκουντάκη, την καλησπέρα μας. Ευχαριστώ θερμά.